Αυτογράφος έχει ξεκινήσει εδώ και 7 μήνες περίπου να λειτουργεί, διασχίζοντας την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε από Δυτικά, από τα Χανιά, και έχουμε διασχίσει 18 δήμους μέχρι σήμερα και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.200 μαστογραφίες, υπηρετώντας το όραμα της περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την πρόληψη, η οποία, όπως ξέρετε, υπολείπεται και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο νησιού. Η ανταπόκριση των γυναικών είναι πολύ μεγάλη, η συνεργασία με τους δήμους άριστη. Δεν θα πούμε τώρα να πούμε τα αποτελέσματα της μαστογραφίας. Όταν θα κλείσει ένα χρόνο, θα έχουμε με ανακοίνωσή μας, θα πούμε και σε λεπτομέρειες. Στις μέρες, ο μαστογράφος επισκέπτεται τις περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου και στη συνέχεια θα επισκεπτεί τον Δήμο Χερσονήσου. Θα κλείσει στο τέλος με το Δήμο Ηρακλείου σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποδομές κατάλληλες ώστε οι γυναίκες να μπορούν να εξυπηρετηθούν με μαστογραφία. Πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση και από τους Δήμους, από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και από τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν μαστογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πούμε εντός παρενθέσεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την προσφορά. Πάρα πολλές γυναίκες θέλουν να κάνουν μαστογραφία, αλλά δεν μπορεί ο μαστογράφος να υπηρετήσει όλο αυτό τον αριθμό των γυναικών. Εξάλλου, ο μαστογράφος είναι το όχημα της πρόληψης. Αυτός είναι ο σκοπός που υπηρετεί. Επίσης, έχουμε πολλά γυναικεία σωματεία. Μας έχουν κάνει αίτηση να συνεργαστούμε και θα το κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Όχι μόνο με μαστογραφίες, δηλαδή με το μαστογράφο, κινώντας το μαστογράφο και κάνοντας μαστογραφίες, αλλά και με ημερίδες διαλέξεις και ενημέρωση όσον αφορά τα θέματα της πρόληψης. Μονάδα κινητής μαστογραφίας κατάφερε και πήγε σε απομακρυσμένα μέρη. Φτάσαμε και δώσαμε την ευκαιρία σε γυναίκες να ελέγξουν και να προσέξουν την υγεία τους, να ελέγξουν το μαστό τους, που δεν είχαν αλλιώς τη δυνατότητα. Τι σημαίνει πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού για μια γυναίκα? Πρόληψη σημαίνει ζωή. Είναι μία στις 10 γυναίκες θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της. Με την πρόληψη ελαττώνουμε δραματικά το ποσοστό θνησιμότητας που είναι υψηλό. Ποιες ηλικίες πρέπει να γίνεται αφορά? Καταρχάς μιλάμε για το γενικό γυναικείο πληθυσμό, ηλικία μεταξύ 40 και 70, τα καινούργια δεδομένα μας λένε 75 ετών. Σε ειδικές περιπτώσεις όμως χρειάζεται να ξεκινήσουμε τον έλεγχο νωρίτερα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει το μαστό της, να μην φοβάται το μαστό της και να ξεκινήσει με την ψηλάφιση από την ηλικία των 20 ετών. Πούμε ότι οι μαστογραφίες από τον κινητό μαστογράφο είναι δωρεάν, δεν χρειάζονται ούτε καν βιβλιάριο. Γυναίκες που μπορούν να κάνουν μαστογραφία είναι από 40 έως 75 ετών. Τα αποτελέσματα, μετά από τη γνωμάτευση της μαστογραφίας, οι γυναίκες θα τα λαμβάνουν μέσω του Δήμου στον οποίο ανήκουν.